Βρισκόμαστε στο γραφείο του Γιάννη Τσίρμπα, λέκτορα πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να συζητήσουμε για μια άλλη διάσταση του φαινομένου της Χρυσής Αυγής, τη διάσταση που έχει να κάνει με τις εκλογές, τις δημοσκοπικές μετακινήσεις, όλα αυτά τέλος πάντων που μελετάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι της πολιτικής επιστήμης που λέγεται εκλογική κοινωνιολογία, εκλογική συμπεριφορά και όλα αυτά. Όμως, ο Γιάννης Τσίρμπας, εκτός από ειδικό σε αυτά τα θέματα, έχει και μια άλλη ιδιότητα. Έχει την ιδιότητα του συγγραφέα. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ επιτυχημένο μυθιστόρημα με τίτλο «Η Βικτόρια δεν υπάρχει» από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ένα μυθιστόρημα πάνω στο οποίο βασίστηκε και η ταινία «Πλατεία Αμερικής», το οποίο περιγράφει το πώς ένας άνθρωπος που κατοικεί στις γειτονιές εκεί στα πέριξη της Βικτόριας γίνεται ρατσιστής και εν τέλει ακροδεξιός. Άρα λοιπόν νομίζουμε πως ο Γιάννης Τσίρμπας έχει όλα τα κατάλληλα εκείνα νοητικά και λογοτεχνικά και επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να έχουμε μαζί του μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, όχι μόνο ως προς το επιστημονικό του κομμάτι, αλλά και ως προς το κομμάτι το βιωματικό, θα έλεγε κανείς. Θα έλεγα λοιπόν οπότε να ξεκινήσουμε θέτοντας τα ερωτήματα και να ακούσουμε με πολύ χαρά τον Γιάννη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια στοιχεία αριθμητικά τα οποία είναι γνωστά σε όλους, ωστόσο νομίζω πως δεν είναι γνωστό το τι υπάρχει πίσω από τα νούμερα. Λοιπόν, το 2012 η Χρυσή Αυγή εισέρχεται στη Βουλή με ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 7% και καταφέρνει και εκλέγει 18 βουλευτές. Στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αυτή του 2009, η Χρυσή Αυγή είχε λάβει μόλις 0,29%. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τεράστια έκρηξη. Πού οφείλεται αυτή και από πού αντλεί ψηφοφόρους η Χρυσή Αυγή? Ναι, να θυμίσω ότι η Χρυσή Αυγή ξεκινάει και έχει μια μεγάλη μηντιακή ορατότητα από τα γεγονότα του Αγίου Παντελεήμονα το 2010. Θυμίζω την υπόθεση, την περιβόητη υπόθεση της παιδικής χαράς στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία είχε κλείσει με πρωτοβουλία κάποιων κατοίκων, προφανώς φύλλα προσκύμενων στη Χρυσή Αυγή, είχε κλείσει και κλειδωθεί, ώστε να μην πηγαίνουν τα παιδιά των μεταναστών να παίζουν στην παιδική χαρά. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο δεν πήγαιναν ούτε τα παιδιά των Ελλήνων να παίζουν στην παιδική χαρά. Αυτό έδωσε μεγάλη. Γινόντουσαν διάφορες συγκεντρώσεις. Διαμαρτυρία υπήρχε και τα λοιπά, έδωσε μεγάλη μηντιακή ορατότητα στη Χρυσή Αυγή και ταυτόχρονα με την υποτιθέμενη πραγματική δράση βοήθειας που είχε στις συγκεκριμένες γειτονίες στη Χρυσή Αυγή άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια. Αυτό ήρθε να συνδυαστεί με την διωγγούμενη κρίση της εποχής. Ξέρουμε από πολλές έρευνες που έχουμε και από ανάλυση δευτερογενών δεδομένων ότι σε όλη την περίοδο της κρίσης έχουμε αυτό που λέγεται οικονομική ψήφος. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι ψηφίζουν και με βάση την αντιλαμβανόμενη κατάσταση της οικονομίας και με βάση τις προσωπικές τους προσδοκίες για την οικονομία, οι οποίες προφανώς ήταν πάρα πολύ χαμηλές, πάρα πολύ φτωχές σε εκείνη την περίοδο. Τρίτος παράγοντας που παίζει ρόλο εκείνη την περίοδο για την άνοδο της Χρυσής Αυγής είναι η πτώση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Αυτό προϋπάρχει, αν δει κανείς τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου και άλλα δεδομένα, από πριν την κρίση. Δηλαδή, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται αυτά για τα οποία συζητάμε. Αλλά μέσα στην κρίση, πραγματικά από εκεί που ήμασταν, από τις χώρες που είχαν αρκετά υψηλή εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς, το 2004 από τις κορυφαίες χώρες στην πολιτική εμπιστοσύνη, τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα κλίμα εφορίας κτλ. Πέφτει λοιπόν μέσα στην κρίση η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς και φτάνουμε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Άρα αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η Χρυσή Αυγή. Θυμίζω δε ότι έχουμε ήδη μια κανονικοποίηση ενός ακραίου λόγου, μιας ακραίας ρητορικής, αντιμεταναστευτικής, εθνικιστικής κτλ. Ήδη από το Λάος, το οποίο είναι πλέον και ένα κόμμα κυβερνητικής δυναμικής τότε, έχει πολύ μεγάλη μηδιακή ορατότητα, αυτός ο λόγος πλέον που επικοινωνεί με το λόγο της Χρυσής Αυγής δεν είναι ένας λόγος που ξενίζει πια, είναι ένας λόγος που γίνεται ολοένα και πιο κοινός γύρω μας και
Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αρκετά ρευστό και επειδή η πολιτική είναι και μια σχέση προσφοράς και ζήτησης πάντα, αυτό σημαίνει χαλάρωση των κομματικών ταυτίσεων, σημαίνει απομάκρυνση από τα παραδοσιακά κόμματα, απομάκρυνση από τον δικοματισμό. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ζητάει κάτι άλλο ή που είναι εχθρικό απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα και όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε αύξηση της επιρροής Χρυσής Αυγής με σημαντικό σημείο αυτό που λες, την εκλογή του Μιχαλολιάκου ως Δημοτικού Συμβούλου, που πήρε περίπου 5,3% η Χρυσή Αυγή στην Αθήνα, στις γειτονιές αυτές πήρε πολύ περισσότερο. Και άρα με αυτόν τον τρόπο το αδιανόητο γίνεται διανοητό, θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς το φαινόμενο έχει ξεκινήσει και 2 χρόνια μετά στις βουλευτικές εκλογές του 2012, του Μαΐου του 2012, κορυφώνεται με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Άρα, επειδή ανέφερες το δικοματισμό και την κρίση στην οποία μπαίνει με την είσοδο της χώρας στην κρίση, υπάρχουν μετρήσεις που επιβεβαιώνουν τέλος πάντων ότι αυτό το 7% το οποίο πήρε το 2012 η Χρυσή Αυγή προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα κόμματα του παραδοσιακού κομματισμού, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι, βέβαια. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγάλο μέρος. Περίπου το 1/3 του ψηφοφόρου είναι από τη Νέα Δημοκρατία και ένα αρκετά μεγάλο μέρος από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί κυρίως, αν μιλάμε για μετακινήσεις ψηφοφόρων, από εκεί προέρχεται η αρχική επιρροή της Χρυσής Αυγής. Έχουμε και άλλα στοιχεία να πούμε γι' αυτό, έτσι, αλλά ναι, ως μια αρχική απάντηση. Ναι. Και μια δεύτερη επισήμανση σε σχέση με αυτά που είπες, εισαγωγικά, είπες ότι έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη μηντιακή ορατότητα Χρυσή Αυγή και όλος αυτός ο λόγος. Άρα με κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγαμε τέλος πάντων κυρίαρχα μημία παίζουν και αυτά ένα ρόλο που ναι, ενισχύει. Ναι, βέβαια. Να θυμίσω επίσης ένα άλλο περιστατικό που έπαιξε μεγάλο ρόλο το Μάιο του 2011, είναι η δολοφονία του Μανώλη Καντάρη στην Βικτόρια, στην Αδέρφη Βικτόρια, που πήγε την ώρα που πήγαινε ο άνθρωπος στο μαευτήριο που γεννούσε η γυναίκα του, δολοφονήθηκε από 2 Αυγανούς, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ήταν άλλο ένα γεγονός που πυροδότησε τεράστια ορατότητα τέτοιων ζητημάτων και έβγαλε τη Χρυσή Αυγή στον δρόμο, δηλαδή εκείνες τις ημέρες γινόντουσαν πορείες και τα λοιπά στην περιοχή από χρυσαυγίτες, συνεπικουρούμενος από πολίτες που ήταν φύλλα προσκύμενοι και επίσης αυτό έδωσε πολύ μεγάλη όθηση στην Χρυσή Αυγή. Από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος λόγος των μίντια και ο λόγος της Χρυσής Αυγής έχουν μια σχέση αμοιβαίας ανατροφοδότησης. Δηλαδή ξέρουμε, έχουμε και τέτοιες έρευνες για την πρώτη περίοδο της κρίσης όπου ξέρουμε ότι αν οι τηλεθεατές που εκτίθενται σε δελτία ειδήσεων τα οποία έχουν θέματα που κυριαρχούνται από αντιμεταναστευτικό λόγο, ξέρουμε ότι έχουν την τάση να ψηφίζουν Λάος και Χρυσή Αυγή. Όσο περισσότερο λοιπόν βλέπει κάποιος δελτία ειδήσεων στα οποία υπάρχουν απαξιωτικοί χαρακτηριστικοί για μετανάστες, τα οποία επικεντρώνουν στην εγκληματική δράση, σε εγκλήματα που έχουν γίνει, υποτίθεται ότι έχουν γίνει από μετανάστες, οι τηλεθεατές που καταναλώνουν εντός εισαγωγικών αυτά τα δελτία ειδήσεων στη συνέχεια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ψηφίσουν ακροδεξιά κόμματα. Επίσης, προφανώς βέβαια, όταν μιλάμε για επιρροή του λόγου των μέσων, πρέπει να πάμε και στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, να ξαναλύουμε το λόγο των μέσων, καλό είναι να δούμε και την άλλη πλευρά. Και αυτή η έρευνα που σου λέω είναι μια έρευνα που κοιτάει και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, να δούμε και αυτοί που προσλαμβάνουν το μήνυμα τι κάνουν. Πάντως, σίγουρα υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό. Και να πω ότι σε πρόσφατη έρευνα που κάναμε για το ποιος είναι, να δούμε πώς επικοινωνεί ο λόγος των μέσων με τον λόγο της Χρυσής Αυγής, κάναμε πρόσφατα μια έρευνα στο Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής του τμήματός μας, εδώ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Ένα από τα πράγματα που αναλύσαμε είναι η εσωτερική σύνθεση του λόγου της Χρυσής Αυγής. Και μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε ότι επικοινωνεί με την αντίστοιχη εσωτερική σύνθεση του λόγου των μίντια όταν μιλούν για τέτοια θέματα. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή μιλάει σε ένα 80% του λόγου της, των αναφορών της είναι εθνικιστικές, ένα 40% δεν αθροίζει το 100% γιατί ένας λόγος μπορεί να έχει παραπάνω από ένα στοιχείο, έτσι είναι αντιμεταναστευτικός λόγος, 1 στις 4 αναφορές είναι ρατσιστικές και υπάρχουν επίσης και σεξιστικές και ομοφοβικές και τρανσφοβικές αναφορές, αυτή είναι ας πούμε η εσωτερική σύνδεση του λόγου της Χρυσής Αυγής, που σε μεγάλο βαθμό, στην ίδια έρευνα που κοιτάξαμε ας πούμε τις 10 δημοφιλέστερες ελληνικές ιστοσελίδες, είναι η σύνθεση του λόγου που βλέπει κανείς στις ιστοσελίδες.
Ένα άλλο πράγμα που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλη σημασία και που πολύ εύκολα μπορεί να το αντικρούσει κανείς, δεν ισχύει δηλαδή ένα κυρίαρχο επιχείρημα, ένα εύκολο επιχείρημα που κάποιοι λένε. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής και του αντίστοιχου λόγου και της Χρυσής Αυγής και των media δεν συμπίπτει με την κορύφωση του μεταναστευτικού φαινομένου στην Αθήνα. Δηλαδή, όποιος έχει ζήσει στο κέντρο της Αθήνας, ξέρει, ας πούμε, το 2008 ή το 2009 ή το 2007 υπήρχαν πολύ περισσότεροι μετανάστες στο κέντρο από ό,τι υπήρχαν το 2010. Το 2010 είναι σε ύφεση το φαινόμενο, έχουμε ανεργία, οι μετανάστες δεν βρίσκουν δουλειές, φεύγουν οι μετανάστες, γυρίζουν στη χώρα τους, ειδικά οι μετανάστες στην Ανατολική Ευρώπη. Στην Αθήνα βρίσκεις ξανά να παρκάρεις, γιατί μιλείς για το βιωματικό, το οποίο τροφοδότησε και το βιβλίο μου. Δεν ήταν το φαινόμενο τόσο ορατό όσο ήταν το 7, το 8 ή όσο έγινε το 15-16, έτσι εκείνη την περίοδο. Δηλαδή δεν συμπίπτουν τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου με την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα άλλο ζήτημα που εδράζεται νομίζω σε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Έχεις κάνει και κάποιες αναφορές σε σχέση με κάποια γεωγραφικά στοιχεία και το πώς συνδέονται με την ψήφο. Αν κατάλαβα καλά, και βεβαίως με διορθώνεις αν δεν έχω καταλάβει, η άνοδος της Χρυσής Αυγής οφείλεται κυρίως στην περιοχή της αντλήτλας πάνω ψηφοφόρους οι οποίοι είναι εστιασμένοι στην περιφέρεια της Αττικής. Αν μιλάμε για εντός της Αθήνας, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στις περιοχές που αυτές που έχουν επικρατήσει να ονομάζονται ως υποβαθμισμένες, αν και δεν υποστηρίζω τον όρο. Αν μιλάμε για την επιρροή της Χρυσής Αυγής στην επικράτεια, εδώ αντιγράφω από το βιβλίο της Βασιλικής Γεωργιάδου για την άκρα δεξιά, το τελευταίο βιβλίο της Βασιλικής Γεωργιάδου, στις εκδόσεις Καστανιώτη, βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες που θα μπορούσαμε να τις πούμε ως κάστρα της Χρυσής Αυγής, και εδώ υπάρχει και μια ιστορική γεωγραφική πολιτική διάσταση. Στην Ελλάδα ξέρουμε, παραδοσιακά έχουμε ένα ποσοστό από 5 έως 7% ακροδεξιάς επιρροής. Κάποιες φορές αυτό ενσωματώνεται, το απορροφά η Νέα Δημοκρατία, συνήθως αυτό συνέβαινε. Κάποιες φορές, όπως το 1970, ας πούμε, με την Εθνική Παράταξη, αυτό είναι αυτόνομο. Βλέπουμε ότι η Χρυσή Αυγή επικοινωνεί με αυτή την ιστορική παράδοση της ελληνικής ακροδεξιάς. Για παράδειγμα, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής είναι πολύ μεγαλύτερα από ο μέσος όρος της. Επίσης, βλέπουμε ότι κληρονομεί η Χρυσή Αυγή τα νεότευτα κάστρα του Λάος. Όταν το Λάος σταματάει να είναι ένα εκλογικά σημαντικό κόμμα, η Χρυσή Αυγή, μεγάλο μέρος της επιρροής του, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωγραφικά, το κληρονομεί. Για παράδειγμα, στην Β' Πειραιώς, ή στη Β' Θεσσαλονίκη, στην Ημαθία, στο Κιλκί, στην Μπέλα. Αυτές είναι περιοχές που το Λάος ήταν ισχυρό και η Χρυσή Αυγή κληρονομεί την επιρροή του. Μιλήσαμε για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της ψήφου της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι τα κοινωνικά, δηλαδή από ποια στρώματα προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή? Ναι, είναι άντρες. Είναι ένα κατεξοχήν ανδρικό κόμμα. Είναι υπερδιπλάσια η επιρροή της στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Ξεκίνησε ένα κόμμα της ηλικιακής ομάδας 18-24 το 2012. Πλέον ένα κόμμα της ηλικιακής ομάδας 25-34. Είναι άνθρωποι μέσης εκπαίδευσης και όχι χαμηλής εκπαίδευσης. Είναι μεγαλύτερη επιρροή στη μέση εκπαίδευση από ό,τι στη χαμηλή εκπαίδευση. Και αν μιλούσαμε για επαγγέλματα, είναι μεγαλύτερη επιρροή στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους άνεργους. Αυτό έχει σημασία για τους άνεργους. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, φεύγοντας από τη φάση της κορύφωσης Χρυσής Αυγής, να πάμε λίγο στις εκλογές του 2015, στις οποίες, παρότι έχει συμβεί το αποτρόπο γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και έχει ξεκινήσει και η ποινική δίωξη Χρυσής Αυγής, η Χρυσή Αυγή καταφέρνει και επανεισέρχεται στη Βουλή, μάλιστα με ένα ποσοστό της τάξης του σχεδόν 6,3%. Και μάλιστα στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015, στις δεύτερες εκλογές που συμβαίνουν το 2015, το ποσοστό της αυξάνεται και καταφέρνει και φτάνει ξανά στο σχεδόν 7%. Πώς εξηγείς αυτό? Πώς εξηγείς ότι παρόλο που είναι μια οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί ιδιόκειτο εγκληματική, παρόλο που έχει δολοφονήσει όχι κάποιον μετανάστη για τον οποίο προφανώς δεν ιδιοποιούμε αυτό, αλλά είναι γνωστό ότι
τα εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων έχουν μια πιο. Έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινή γνώμη από, ότι τα, από την, ένα έγκλημα κατά ενός μετανάστη. Πού οφείλεται η αντοχή της Χρυσής Αυγής, η εκλογική της αντοχή? Ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, η δολοφονία Φίσα είναι κεντρικό γεγονός για την εκλογική επιρροή της Χρυσής Αυγής. Αν πάρει κανείς τις δημοσκοπήσεις της περίοδου, θα δει ότι η Χρυσή Αυγή με τη δολοφονία Φίσα, με το που γίνεται γνωστό αυτό το επόμενο πρωί, αμέσως μετά στο επόμενο δεκαήμερο χάνει περίπου τη μισή δημοσκοπική της επιρροή. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή φλέρταρε με το 15% πριν τη δολοφονία Φίσα. Στις δημοσκοπήσεις η μέση επιρροή της ήταν περίπου στο 13,6-13,7%. Με τη δολοφονία Φίσα πέφτει στο περίπου στο 8%. Οι διώξεις και οι συλλήψεις κτλ. Δεν ρίχνουν περαιτέρω το ποσοστό της. Άρα είναι η δολοφονία, όπως λες, ενός Έλληνα κτλ., η οποία αποτελεί πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Χρυσή Αυγή. Παραμένει προφανώς η επιρροή της, γιατί υπήρχε το momentum το δικό της, δεν είχαν εκλείψει τα στοιχεία τα οποία είπαμε προηγουμένως, η χαλάρωση των κομματικών ταυτίσεων, η κρίση, η πτώση εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όλα αυτά που έφεραν τη Χρυσή Αυγή συνέχιζαν να υπάρχουν. Είχαμε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο. Έτσι. Οπότε όλα αυτά συνέχιζαν να υπάρχουν. Φαίνεται ότι δεν έπαιξαν ρόλο. Όπως δεν έπαιξε ρόλο, για παράδειγμα, ούτε το περιστατικό Κασιδιάρη, που δεν έχει καμία βέβαια σχέση η βαρύτητά του με τη δολοφονία Φίσα, Κασιδιάρη Δούρου Κανέλη, το οποίο έγινε μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του 12. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η δολοφονία Φίσα έπαιξε ρόλο. Αποτέλεσε πλήγμα για τη Χρυσή Αυγή. Ίσως να λείπαμε άλλα πράγματα αν δεν είχε συμβεί. Και φτάνουμε σε εκλογές του Ιουλίου του 2019, στις οποίες η Χρυσή Αυγή καταραίει. Μένει εκτός Βουλής, πλέον τα γραφεία της έχουν κλείσει. Θα έλεγε κανείς ότι η οργάνωση με κάποιο τρόπο βρίσκεται υπό διάλυση. Έχουν κλείσει, ξαναλέω, τα κεντρικά της γραφεία. Οι ψηφοφόροι που της είχαν δώσει αυτό το 7% στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, προς τα πού πήγανε? Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Οι εκλογές του 19 απέχουν πολύ από τις προηγούμενες εκλογές. Μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό πια. Δεν έχουμε συνεχώς εκλογές όπως είχαμε την περίοδο 12-15. Άρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με εντελώς διαφορετικές ρητορικές από τα πολιτικά κόμματα, μια εντελώς διαφορετική κοινωνική κατάσταση. Δεν είμαστε πια σε συνθήκες κρίσης, έχει κανονικοποιηθεί η κρίση. Ο δικοματισμός που είναι, όπως φαίνεται, έτσι, το λειτουργικό σύστημα, θα λέγαμε, του ελληνικού πολιτικού συστήματος, έχει επανακάμψει, ξανά είναι ελκυστικός. Αυτές οι συνθήκες από μόνες τους είναι συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούν ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή, η οποία πια έχει χάσει και αυτό το καινούριο που είχε, αυτό το ερεθιστικό. Ερέθιζε τα πάθη, ερέθιζε τα μυαλά ορισμένων ανθρώπων, τα συναισθήματα κτλ. Οπότε η κανονικότητα του δικοματισμού, η οποία ήδη έχουμε σημάδι ότι επανερχόταν από το Σεπτέμβριο του 2015, έχει επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτές τις συνθήκες η Χρυσή Αυγή δεν μπορούσε να επιβιώσει τόσο όσο στο παρελθόν. Οι άνθρωποι αυτοί φάνηκε ότι προσωρινά μόνο είχαν πάει εκεί. Σε ένα καινούριο σκηνικό ξαναγύρισαν, ξαναδίνουν μια ευκαιρία στο δικοματισμό. Άρα λες ότι έχουν επιστρέψει, φαντάζομαι, κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Σε μεγάλο βαθμό προς τη Νέα Δημοκρατία. Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με κάποια πράγματα που είπες στην αρχή, σε σχέση με τον λόγο το ΜΜΕ. Είπες ότι υπάρχει στην περίοδο της ανόδου της Χρύσης Αυγής, υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο στον λόγο των ΜΜΕ του εθνικισμού, του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού λόγου. Αν δεν κάνω λάθος, τέτοια στοιχεία λόγου είναι και πάλι έντονα. Λόγω του θέματος, ας πούμε, ότι έχουμε ξανά μια ένταση των προσφυγικών ρευμάτων και υπάρχει και μια κυβέρνηση πια η οποία είναι συντηρητική και έχει και μια θέση η οποία προεκλογικά τουλάχιστον έπαιξε πάρα πολύ με αυτά τα ανακλαστικά. Τώρα βρίσκεται τέλος πάντων σε μια κατάσταση λίγο αφενός της ευθύνης της κυβερνητικής, αφετέρου του πολιτικού λόγου και των ακροατηρίων που έχει τέλος πάντων προσελκύσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχει έντονο πάλι το στοιχείο, όλα αυτά τα στοιχεία του λόγου. Άρα, μήπως είναι ξανά, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, ευνοϊκές συνθήκες, ούτως ώστε να έχουμε ένα νέο κύμα ακρασδεξιάς. Δεν ξέρω αν θα είναι από τη Χρυσή Αυγή, αν θα είναι κάτι άλλο, αλλά με βάση αυτό που είπες. Ναι, είναι
έτσι είναι όπως τα λες, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο λόγος πια, αυτό είναι κάτι που μας άφησε στους κληρονομιά, κακή κληρονομιά η Χρυσή Αυγή, έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα ακραίου λόγου στη δημόσια σφαίρα. Όλοι μιλάνε λίγο πιο ακραία από ό,τι μιλούσαν. Εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου και αυτή η έρευνα που κάναμε αυτό έδειξε. Μιλάμε για εκατομμύρια μάτια που βλέπουν δεκάδες αυτόνομες, μοναδικές, μυσαλόδοξες δηλώσεις κάθε μέρα στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Από την άλλη μεριά, αυτή η κανονικοποίηση του λόγου ίσως και να εξουδετεροποιεί λίγο το πώς επιτελεστικός είναι. Αναπαράγει προφανώς στερεότυπα τα οποία κανονικοποιούνται, ενσωματώνονται κτλ. Αλλά συνήθως, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό επανενισχύει προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν. Θα ήμουν δηλαδή προσεκτικός στο πόσο αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε εκλογικά αποτελέσματα. Έτσι κι αλλιώς ο λόγος αυτός, καλός κακός, δεν είναι ένας λόγος που περιορίζεται πλέον δυστυχώς, ας πούμε, σε ακροδεξιά ή περιθωριακά site. Είναι ένας λόγος κανονικοποιημένος και από προοδευτικά. Στοιχεία αυτού του λόγου ανοιχνεύονται σε όλο το φάσμα της ενημέρωσης. Σε όλο το φάσμα της ενημέρωσης και σε ιστοσελίδες που δεν το περίμενε κανείς, υπάρχει κανονικοποιημένος μυσαλόδοξος λόγος πλέον. Υπάρχουν σχήματα πατριαρχικά, σχήματα σεξιστικά, σχήματα ρατσιστικά ή υποδόρια ρατσιστικά που φύονται παντού. Οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το οποίο δεν μπορώ να μαντέψω πού θα οδηγήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.